Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ πριν ξεκινήσουμε, γράψτε μου εάν ακούγεται καλό ήχος και θα αρχίσουμε τώρα την παρουσίασή μας. Λοιπόν, ελπίζω να ακούγομαι καλά. Ελπίζω να ακούγομαι, συγγνώμη που ξαναρωτάω, αλλά για κάποιο λόγο με πέταξε η ιστοσελίδα και έπρεπε να ξαναφορτίσω. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Οπότε θα αρχίσουμε τη σημερινή παρουσίαση. Ως συνήθως αρχίσουμε με το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης, που είναι η παρουσίαση της τεχνολογίας σε νέους επενδυτές και ενδιαφερόμενους. Και μετά πάμε στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης, που είναι, αποτελείται από τα πρόσφατα νέα της εβδομάδας που πέρασε μέχρι σήμερα. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα στην πρώτη μας εικόνα ένα πίνακα που τον φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια. Και σε αυτό το πίνακα απεικόνιζε τον κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε ότι τα βυθίσματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Όμως, όλα αυτά τα πλονεκτήματα που μας έφεραν τα μέσα μεταφοράς και μας εξυπηρέτησαν τόσα πολλά χρόνια και συνεχίζουν να μας εξυπηρετούν, όπως ξέρετε, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Εδώ βλέπουμε κάποια από αυτά, που είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως σημαντικότερο πρόβλημα της λίστας μας, όπου είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι το πιο επικίνδυνο και ίσως κυριότερο πρόβλημα? Επειδή, όπως βλέπετε, για τα δύο προηγούμενα προβλήματα, εάν πάρουμε κάποια μέτρα, μπορούμε να μειώσουμε το ποσοστό προβλημάτων που έχουν αυτά. Δηλαδή, όσο για την έλλειψη ασφάλειας, για την υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, μπορούμε να μειώσουμε το ποσοστό. Ενώ για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, εάν δεν πάρουμε κάποια απαραίτητα μέτρα, δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το περιβάλλον όπως ήταν πριν. Ο άνθρωπος, όταν κατασκευάζει δρόμους, όπως ξέρετε, κάνει εισβολή στη φύση και η φύση που έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Γνωρίζουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνάει ότι ο ίδιος καταστρέφει και σκοτώνει καταστρέφει και σκοτώνει το κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει.
Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα προκαλούν διάφορα καιρικά φαινόμενα, όπως έχετε ακούσει, την όξινη βροχή. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή αν τα συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, τον συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης τους απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτήν την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά. Ελπίζω να ακούγουμε, γιατί με πέταξε πάλι η ιστοσελίδα. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω τι προβλήματα γίνονται σήμερα. Οπότε προχωράμε. Οι προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας έχουμε κάτι ανάλογο στην Κίνα. Το τραμ μετροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ το εδάφος, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που χρησιμοποιούμε εμείς, που είναι στο πρώτο επίπεδο. Προχωράμε στο επόμενο slide, όπου μας δείχνει τρεις εικόνες. Αριστερά έχουμε το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε φωτογραφίες με τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δική τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάποια καινούρια εφεύρεση, όπως ξέρετε. Και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ έχουμε μία εικόνα που μας δείχνει την διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε αυτές τις δέσμες από σειρματόσχηνα ή αλλιώς χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων.
Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης. Γύρω από το εσωτερικό έχουμε το σώμα της υδροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της υδροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των υδροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και πιο άνετες για τους επιβάτες, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο κέντρο καινοτομίας στο κέντρο τεχνολογίας της Λευκορωσίας. Και τώρα θα σας πω περιληπτικά τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι η σπυροειδή σωλήνα με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στη συντήρηση. Εδώ έχουμε την ημιάκαμπτη γραμμή, όπου το κύριο χαρακτηριστικό της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Τώρα προχωράμε στο επόμενο μας όχημα, που είναι το άκαμπτο. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο της λίστας μας, όπου είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης τη δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια πιο καινούργια τεχνολογία, έχει πιο υποδυτικούς κινητήρες, αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμων είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχείο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι
που είναι πολύ σημαντικό, καθώς αναφέραμε ήδη αρκετές φορές για το πόσο μας ενδιαφέρει η οικολογία. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Μία επερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάρια έφορης γης κάτω από το έδαφος θα παραμείνουν ανέγγιχτα και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χωρών παίζει ένα σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ πέρα έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου το πρώτο προορίζεται για αστική χρήση, δηλαδή μέσα στην πόλη, και το άλλο για μεγάλες αποστάσεις. Στο πρώτο βλέπουμε ότι το βαγόνι παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το δεύτερο που είναι για μεγάλες αποστάσεις παίρνει λιγότερα άτομα, 6 στον αριθμό, και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway, όμως, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχουν το μικρότερο ποσοστό που είναι με το πράσινο για όσους δεν ξέρουν. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Γεγονός που αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα και ανθρώπους και φυσικά αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη. Δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως ξέρετε, για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες σε εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν slides τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτή την εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Και πάμε στο πρώτο μας slide που είναι σχετικά, στο πρώτο μας διάγραμμα που είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αόρηση. Και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Βλέπουμε εδώ πέρα κατευθείαν πόσο μεγάλη διαφορά έχει, ας πούμε, με τις οδικές δαπάνες, με τις οδικές μεταφορές, συγγνώμη, και με τα οχήματα της Skyway, τα οποία έχουν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ πάμε στο επόμενο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες. Και βλέπουμε, έχουν ανέβει τα ποσοστά. Σε σχέση με το πρώτο και το τελευταίο, παραμένει μεγάλη. Και τώρα εδώ στην περιβαλλοντική μόλυνση βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε, τις οδικές μεταφορές τις είδαμε σε ένα άλλο διάγραμμα, το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, δηλαδή τα ατυχήματα. Που αυτό ουσιαστικά μας βάζει σε ένα μικρό συμπέρασμα, ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μας, καθώς έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό και στις 2 κατηγορίες.
Εδώ σχετικά με την κατανάλωση της ενέργειας βλέπουμε πως το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Μετά το τελεφερίκ βλέπουμε το όχημα μαγνητικής αιώρησης, βλέπουμε και το αεροπλάνο, τις οδικές μεταφορές, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway που συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Σε αυτό το διάγραμμα που είναι σχετικά με την μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως για πρώτη φορά τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Εδώ όμως βλέπουμε είναι ένα πλεονέκτημα που έχει μεγαλύτερο ποσοστό και όχι μικρότερο. Έχει μία μικρή διαφορά με το μετρό και αρκετά μεγάλη με το τραμ που έχει το μικρότερο ποσοστό. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε από τα διαγράμματα και θέλω λίγο να σας δείξω τις εκδοχές μεγάλων εμπορεύματων κυβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος οχήματος, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, έχει ως μέγιστη ταχύτητα που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό ουσιαστικά είναι σαν ένα φορτίο που έχει σχεδιάσει η εταιρεία για μεταφορά αγαθών, όπως καταλαβαίνετε. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και περαστικά υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο διοργανώνεται το ΕΚΑΦΕΣΤΑ, που χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται εκεί από όλο τον κόσμο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα που έχει η εταιρεία και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κένου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κένο καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ΕΜΗ Λωτηριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε όλες αυτές τις εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν όλες τους από το μηδέν. Στην εφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες που προσέφεραν.
Ένα κοινό που έχει και η δικιά μας τεχνολογία με αυτές τις εταιρείες είναι ότι και αυτή ξεκίνησε κάποτε σαν μία ιδέα, μετά εξελίχθηκε σε έργο και πλέον είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα και καθημερινά ακούμε νέα για το πώς εξελίσσεται και κάνει όλο και περισσότερα επιτεύγματα. Και για αυτό το σκοπό, μην χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους ανεβαίνει καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και σχετικά με τις επενδύσεις θα πω και μετά στα νέα κάποια πράγματα και προσφορές, τα οποία θα ισχύουν για πολύ λίγο ακόμα, καθώς θα αλλάξουμε υποστάδιο και θα αλλάξουν φυσικά και οι τιμές. Και τώρα ας συνοψίσουμε σε αυτή την πρώτη μας παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και, και προσπαθεί να εκπληρώσει τις ανάγκες του με τον καλύτερο τρόπο και παράλληλα φροντίζει τον πλανήτη μας. Και τώρα τελειώσαμε με την πρώτη μας παρουσίαση. Θα προχωρήσουμε στην δεύτερη, η οποία αφορά τα νέα της εβδομάδας και την προσφορά για την οποία σας είπα. Για τα νέα της εβδομάδας θα πω ότι μπορείτε να τα διαβάσετε στο προσωπικό σας γραφείο ή αλλιώς άμα είστε στα chat που έχουμε δημιουργήσει ειδικά για επενδυτές και για συνεργάτες και είστε μέλος, μπορείτε να διαβάζετε από εκεί όλα αυτά τα νέα. Υπάρχει πάντα σύνδεσμος και φυσικά θα δείτε εκεί πέρα τα νέα με όλες τους τις λεπτομέρειες. Σας συμβουλεύω να το κάνετε για να είστε πάντα ενήμεροι για το πώς προχωρά η εταιρεία μας. Στις 17 του μηνός δημοσιεύτηκε ένα άρθρο όπου είχε να κάνει με την πρόσφατη, ότι έγινε πρόσφατα η τέταρτη επέτειος της εταιρείας που προωθεί την τεχνολογία μεταφοράς χορτών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και τώρα θα θυμηθούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν στην ιστορία αυτού του οργανισμού. Στο κέντρο δοκιμών στη SARS ξεκίνησε η πρώτη γραμμή δοκιμών, την οποία την επισκέφτηκε ο ίδιος ο ηγεμόνας των Εμμυράτων. Η μεταφορά χορδών παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Κυβερνητική Σύνοδο Κορυφής στο Ντουμπάι. Ο ανεξάρτητος οργανισμός Two Skyway Standardization Certifications πραγματοποίησε την πιστοποίηση χορδών στην Σάρζα. Οι αρχές της Σάρζα ενέκριναν τη λειτουργία της πρώτης γραμμής δοκιμών στο κέντρο δοκιμών. Η μεταφορά χορδών αποκαλύφθηκε στην Παγκόσμια Έκθεση Expo 2020 στο Ντουμπάι, κατά την οποία περισσότερες από 100 αντιπροσωπείες επισκέφθηκαν το κέντρο δοκιμών στη Σάρζα. Και η αντιπροσωπεία της αρχής οδοποιίας και μεταφορών παρουσίασε το μοντέλο Unibike στην εμπορική έκθεση Natrans στο Βερολίνο. Πάμε τώρα στο δεύτερο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 12 του μηνός. Ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Παραγουάη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισκέφτηκε το κέντρο δοκιμών στη Σάρζα. Ο διπλωμάτης ενδιαφέρεται για νέες τεχνολογίες για την χώρα του και αναζητά αξιόπιστους εταίρους, ένας από τους οποίους θα μπορούσε να είναι το έργο μεταφοράς χορδών. Στη περιοδία, ο πρέσβης και οι άλλοι εκπρόσωποι έκαναν δοκιμαστική οδήγηση με το πιστοποιημένο τροπικό Unicar. Και αυτό άρεσε περισσότερο στους καλεσμένους. Αυτό που τους άρεσε περισσότερο ήταν η σχεδίαση της μεταφοράς και το άνετο εσωτερικό της. Μετά τη βόλτα, οι σύνεδροι πήγαν στο περίπτερο που εκτίθεται το μοντέλο υψηλής ταχύτητας μεταφοράς χορδών. Αυτό το όχημα μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα εκτός πόλης. Χωράει 6 άτομα και είναι εξοπλισμένο με σύστημα πολυμέσων. Οι καλεσμένοι ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για την μεταφορά φορτίων με χορδές, η οποία μπορεί να μεταφέρει έως και 100 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετησίως, ακόμα και σε περιοχές με δύσκολο έδαφος, υδάτινα εμπόδια και τεράστια κτίρια. Οι σύνεδροι επισκέφτηκαν επίσης το γραφείο
της εταιρείας που αναπτύσσει το έργο στη Μέση Ανατολή. Η αυλή αυτού του κτηρίου έχει το δικό της οικοσύστημα με φυτά, πουλιά και μικρή λίμνη και μέλισσες. Τέτοια κτίρια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ένα τέτοιο τύπο οικισμών συστάδων, μία γραμμική πόλη σαν αυτές που είδαμε στην πρώτη μας παρουσίαση. Και τώρα πάμε στο πιο σημαντικό κομμάτι της δική μας παρουσίασης, όπου μέχρι τις 19 Δεκάτου, υπενθυμίζω σήμερα έχουμε 18, όλα τα κουπόνια που λαμβάνονται ως δώρα από άλλους συνεργάτες μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε τυπική επένδυση στο προσωπικό σας γραφείο, ανεξάρτητα από το ποσό της επένδυσης. Μετά τις 19 Δεκάτου θα επανέλθουν οι προηγούμενες συνθήκες. Και τώρα παρακαλώ δώστε λίγη προσοχή. Οι ενημερωμένοι όροι ισχύουν για όλα τα κουπόνια, ανεξάρτητα από την ημερομηνία προλαβής, εκτός από τα κουπόνια 1x1 για εγγραφή στο προσωπικό γραφείο. Εάν κάποιος άλλος συνεργάτης σας έκανε ένα κουπόνι δώρο, δεν μπορείτε να το δωρήσετε ξανά. Και υπενθυμίζουμε ότι στις 19 Δεκάτου το έργο θα περάσει στο υποστάδιο 14,3. Παράλληλα θα μειωθεί η έκπτωση στις επενδυτικές προσφορές στο προσωπικό γραφείο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να λάβετε περισσότερα μερίδια τώρα από ότι όταν το έργο μετακινηθεί στο νέο υποστάδιο. Με τα κουπόνια το ποσό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και εδώ έχουμε ένα slide το οποίο δείχνει ουσιαστικά για το πώς είναι στο δικό σας back office. Βλέπουμε στο εδώ κάτω το start, όπου είναι πακέτο των 250 δολαρίων και πληρώνεται για 5 μήνες 50 δολάρια. Και παίρνετε 5.250 μερίδια μαζί με το κουπόνι, επίσης ακόμα 5.250 μερίδια. Και αν θα κάνετε προπληρωμή για 2 μήνες, θα πάρετε μπόνους ακόμα 250 μερίδια. Και ας πάρουμε άλλο ένα ακόμα παράδειγμα. Βλέπουμε το stable, όπου είναι για 1.000 δολάρια το πακέτο. Είναι 5 δόσεις των 200 δολαρίων με 28.000 μερίδια, όπου μαζί με το κουπόνι είναι ακόμα 28.000 και με προπληρωμή 2 μήνες ακόμα μπόνους 1.000 μερίδια. Για όσους δεν έχουν κουπόνια, σας συστήνω να απευθυνθείτε στην κυρία Όλγα Πογκοντάιβα, που θα μπορέσει να σας βοηθήσει και να πάρετε κουπόνια. Και με αυτά τελειώνει η σημερινή μας παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είχαμε μερικά προβλήματα σήμερα σχετικά με τη σύνδεση, αλλά πιστεύω ότι όλα πήγανε μια χαρά. Τώρα η επόμενη παρουσίαση θα γίνει την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα όπως πάντα. Και μέχρι τότε σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο και ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ.